Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, τον κύριο Χρήστο Χρήστου, και τους ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής που είναι στην Κύπρο. Υπήρχε εκδήλωση, έγινε εκδήλωση χθες βράδυ, την 1η Απρίλη, για την ΕΟΚΑ, η επέτειος έναρξης του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα μας. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον πρόεδρο λοιπόν του ΕΛΑΜ, τον κύριο Χρήστου. Καλωσορίσατε, κύριε Χρήστου. Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι μαζί σας ο κύριος Λάμπρος Φουτούλης, ευρωβουλευτής, ο στρατηγός ο Γιώργος Επιτίδιος και ο στρατηγός Ελευθέριος Συναντινός. Κύριε, καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα. Απολογούμε που δεν γνωριζόμαστε, ο κύριος Φουντούλης. Εγώ είμαι. Εσείς, απλώς για να ξέρω σε ποιον απευθύνω τον λόγο, ο στρατηγός Επιτίδιος και ο κύριος Συναντινός, μάλιστα. Κύριε Χρήστο, μας πείτε και ποιο είναι για την εκδήλωση καταρχήν. Ναι, να αρχίσουμε από τα χθεσινά. Οι ευρωβουλευτές και συναγωνιστές ήρθαν στην Κύπρο μετά από πρόσκληση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και εμένα προσωπικά για να παρευρεθούν στην εκδήλωση την οποία διοργανώσαμε χθες το βράδυ για την επέτειο της 1ης Απριλίου. Όπως θα γνωρίζετε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πραγματικοί φίλοι της Κύπρου και μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκεί έχουν πράξει πάρα πολλά. Πρέπει να θυμίσω ότι τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από δική τους πρόσκληση, οργανώθηκε εντός του χτιρίου της Ευρωβουλής μια εκδήλωση που αφορούσε την Κύπρο, την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους και για πρώτη φορά ακούστηκε ο ελληνικός εθνικός ύμνος μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα λοιπόν. Μια διευκρίνηση. Το ξέρω ότι πάντα ό,τι κάνετε υπάρχουν αντιδράσεις και τα συναφή και θα κάνω και ένα σχόλιο εγώ εκ των προτέρων, αλλά υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις χτες και σας άλλαξαν και το ξενοδοχείο. Το αρχικός προγραμματισμός ήταν να γίνει σε μια θέση ξενοδοχείου. Ναι. Όπως μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, δέχτηκε κάποιες απειλές, τηλεφωνικές απειλές, ήταν επίμονες. Ο άνθρωπος λογικά φοβήθηκε για την επιχείρησή του με αποτέλεσμα να διοργανωθεί τελικά η εκδήλωση και σε κάποιον άλλο χώρο. Και με μια έτσι έντονη ανακοίνωση στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Τι είπατε για τον κύριο Βέργα και τι σχόλιο κάνατε. Στην ανακοίνωση του Δημοκρατικού Κόμματος αναφερόταν ότι είναι πρόκληση ότι οι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή βρίσκονται στον χώρο των φυλακισμένων μνημάτων για την Στεφάνη. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ανήκει σε ολόκληρο το ελληνικό έθνος. Και όποιος τον τίμα έχει το δικαίωμα να είναι παρόν και να καταθέσει στεφάνι. Αυτό δεν θα το αποφασίσει ούτε το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε ο κύριος Παπαδόπουλος. Το σχόλιο για τον κύριο Βέργα αφορούσε τις αξίες τις οποίες επικαλεί το Δημοκρατικό Κόμμα. Και τι είπατε? Είπαμε απλά ότι θα μας τις διδάξει ο κύριος Βέργας από τα διπλανά κελιά. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι καταρχήν. Τουλάχιστον όσο κάνω δημοσιογράφο, ο Βολτέρος το έχει πει, αλλά θα το κάνω δικό μου με κάποιο τρόπο. Διάφορες οργανώσεις αντέδρασε για την παρουσία της Χρυσής Αυγής, είτε του ΕΛΑΜ στην Κύπρο, τα γνωστά. Όλους τους κρίνει ο λαός στις κάλπες. Αυτή είναι η δημοκρατία και είναι υποχρέωση όλων μας, δημοσιογράφων και όλων των υπολείπων οι οποίοι διαχειρίζονται τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, περί αυτού πρόκειται, να δίνεται το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να εκφράσει τις απόψεις του, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Άσχετα αν διαφωνούμε, αυτό ακριβώς είναι η δημοκρατία και δεν επιτρέπεται πουδενή αυτά για τα οποία κατηγορούνται, εγώ δεν τα υιοθετώ ούτε το ένα ούτε το άλλο, υποτίθεται η Χρυσή Αυγή ή το ΕΛΑΜ ότι είναι φασίστες και δεν επιτρέπουν την άρθρωση λόγου και χρησιμοποιία και τα συναφή, να τα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι που υποτίθεται είμαστε δημοκράτες. Λοιπόν, δικαίωμα λόγου και εκδηλώσεων έχουν. Εάν παρανομήσουν, υπάρχει η πολιτεία η οποία θα επιλαμβάνεται τον θεμάτων αυτών. Αλλά αυτή την υποκρισία να μην δίνεται ο λόγος είτε στο ΕΛΑΜ είτε στη Χρυσή Αυγή είναι για όνομα του Θεού, αυτά είναι στα ελληνικά πρότυπα, είναι φασιστικές μέθοδοι και από μένα τουλάχιστον. Όσο και αν έχω τις απόψεις μου και μπορώ να διαφωνώ σε πολλά θέματα με οποιονδήποτε, δεν είναι δυνατόν να περνούν και από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, αφού ήταν αυτή η εισαγωγή, κύριε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι βέβαιος για εσάς, στρατηγοί καταρχήν οι δύο. Θα γνωρίζετε πολύ καλά για αυτόν τον υπέροχο αγώνα του 55-59. Νιώσατε να γίνει να έρθετε σε αυτή την εκδήλωση. Θα ξεκινήσω από ποιον, παρακαλώ. Η μεγαλύτερη εκδήλωση για τον κυπριακό ελληνισμό είναι ο αγώνας για την Ένωση του 55-59. Είναι ο τελευταίος εθνικό απελευθερωτικός αγώνας που έχει γίνει στον ελληνισμό και έμεινε ημιτελής. Διότι ο πόθος και των Ελλήνων της Κύπρου και των Ελλήνων εξ Ελλάδος ήταν η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε τι είπε ο Μάτσης όταν σπούδαζε στην Αθήνα. Καλύτερα να ζούμε με τα κουρέλια της Μητρός Ελλάδος παρά με την κορφύρα της Αγγλίας.
Αυτό δυστυχώς μετά την ανακήρυξη Κυπριακής Δημοκρατίας το ξεχάσανε πολύ. Και ο πόθος έγινε. Όχι μόνο, υπήρχαν και άλλα θέματα. Οι Βρετανοί με το Διέργη Βασίλευε, ανέδειξαν το Κυπριακό Σύλλογο Στοιχείων, εκμεταλλεύτηκαν πολλά πράγματα και ξέρει και τη βλακεία μας βεβαίως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να το τρέξω λίγο, συγχωρέστε με λόγω χρόνου, γιατί είχαμε και το πραξικόπημα, είχαμε την τουρκική εισβολή και δυστυχώς η ήττα του 1974 περί αυτού πρόκειται οδήγησε ένα ολόκληρο λαό, τον ελληνισμό της Κύπρου, σιγά σιγά να παραδίδεται με συνεχείς υποχωρήσεις. Το τρέχω λίγο για να πω και στο σήμερα. Και είναι και κάτι άλλο, να σας συμπληρώσω. Ότι μετά την εισβολή το 1974, όλοι οι μεγάλοι λέγανε δώστε στους Κυπρίους να ξεχάσουν. Και αυτό και έγινε. Εννοείται ευμάρια την ευημερία. Την ευημερία την πρόσκαιρη, η οποία ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Να πάω και στον επόμενο καλεσμένο μας. Σαρδινός Επιτήτης. Ο κύριος Επιτήτης, συγχωρέστε με, να σας γνωρίσω. Στα δικαίω μου, ήρθα στο σήμερα, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Χρειάζεται, λένε πάρα πολύ, ένα συμβιβασμός και στην Κύπρο, όπως επίσης χρειάζεται και η δυνατότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρούμε μια δημοκρατική λύση. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχνιο. Όμως Αθήνα και Λευκοσία, με τα γνωστά οικονομικά προβλήματα, αδυνατούν να ανταποκριθούν. Αυτό είναι ένα δεδομένο επίσης. Κατά συνέπεια, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, τους οποίους προφανώς και είναι προϊόν υπόθη ενός ολόκληρου λαού, του ελληνικού εννοώ. Επιτρέψτε μου να μην συμφωνήσω μαζί σας στην άποψη ότι Αθήνα και Κύπρος δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Και να σας πω ότι κατά την άποψή μου δεν θέλουν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Εκείνο το οποίο πρέπει να πρυτανεύει στην άποψή μας είναι το γεγονός ότι το ζήτημα της Κύπρου δεν είναι ούτε διακοινωτικό ούτε διμερές. Είναι διεθνές πρόβλημα και οφείλεται στο γεγονός ότι το καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί είναι αποτέλεσμα της εισβολής μιας ξένης χώρας σε μια άλλη ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα. Έχετε δίκιο. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια είναι απαράδεκτη και ηθικά αλλά και πρακτικά οποιαδήποτε τάση για συμβιβασμό. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς για το πώς θα εκχωρήσεις κάτι το οποίο σου αγγίζει. Αλλά ουδείς από τον διεθνή παράγοντα, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η Ρωσική Ομοσπονδία. Βοηθήσαμε πολύ με τις δικές μας ενέργειες όμως στο να καλλιεργηθεί αυτή η άποψη. Όταν εμείς ήδη τρέχουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θέτουμε τον Κυπριακό ως πρόβλημα δικοινοτικών και όχι ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, νομίζω ότι ζήτουμε αρκετά στοιχεία για να έρθουν στο τέλος και να μας πούν: ξέρετε κάτι, βρείτε τα μεταξύ σας, κλείστε αυτό το θέμα και δεν υπάρχει το οποιοδήποτε άλλο κράτος ή διεθνής οργανισμός ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει. Να πω και στον κύριο Συναγινό, κύριο Φουτούλης. Από κύριε Κουτουλή, θα μείνω λίγο ακόμα στο θέμα. Χαρακτηρίζεται και η Χρυσή Αυγή και το ΕΛΑΜ στην Κύπρο ως ακραία, εξτρεμιστικά και επικίνδυνα κόμματα ή οργανώσεις. Για πολλούς λόγους, φασίστες, ναζιστές και για τα δύο κινήματα. Αυτό οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ενοχλείται το σύστημα ή και εσείς ήδη καμιά φορά είτε με τις πράξεις με τις ενέργειες σας διευκολύνετε. Ότι από τη στιγμή που η Χρυσή Αυγή μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τους χάλασε τη σούπα. Πριν, όταν ήταν τα ποσοστά μας ελάχιστα, δεν ενδιαφερόταν κανένας για τη Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν ούτε εγκληματική οργάνωση ούτε τίποτα. Από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ελληνική Βουλή, άρχισε ο πόλεμος. Με τις διώξεις, τις παράνομες φυλακίσεις, με όλο αυτό που ζούμε, δηλαδή σε καμία άλλη δημοκρατία του κόσμου δεν γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανένας, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις για όλο τον κόσμο, ακόμα για τον Μπαγκλαντές, για τη Νότια Αφρική κτλ. Βγάζουμε ψηφίσματα για το θέμα της δίωξης του αρχηγού και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι προφυλακίστηκαν παράνομα, χωρίς καν, συνελήφθησαν μέσα στο σπίτι τους νύχτα, χωρίς να έχει αρθεί καν η ασυλία. Δηλαδή, έχει το Σύνταγμα έχει γίνει στην κυριολεξία κουρελόχαρτο. Το Φουτουλή, νομίζω ότι ο πατέρας είναι ο πατέρας του παιδιού που δολοφονήθηκε έξω από τα γραφεία της Αυγής. Καταρχήν, συλληπιτήρια, δεν μου λες πραγματικά. Θέλω να παραδεχτώ ως δημοσιογράφος ότι αυτό το
εγκληματικού, αυτή η εγκληματική ενέργεια δεν είχε την ίδια κάλυψη από τα, από τα μέσα ενημέρωσης που, που είχε η δολοφονία του άλλου παιδιού που ήταν της αριστεράς. Η δολοφονία του Παύλου Φρύσα, την οποία Φρύσα καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή. Θέλω να σας υποβάλω ένα ερωτήμα όμως, το οποίο έχει σχέση επί της ουσίας, αν θέλετε, και της δημοκρατίας, αλλά και της ανάγκης για ελευθερία του ατόμου, της οποίας θα υπερασπίζουμε μέχρι το τέλος της καρδιάς μου σαν δημοσιογράφος, αφού είμαι δημοσιοπρόσωπο. Το γεγονός ότι κάποιοι εγκληματίες, δολοφόνοι, πυροβόλησαν και το παιδί σας και ένα άλλο παιδί, γιατί απλά ήταν στη Χρυσή Αυγή. Θα φύγω λίγο από τις δολοφονίες, όπως και το Φίσα, κακώς επίσης εγκληματικά στοιχεία. Αυτή η εικόνα που δίνεται προς τα έξω ότι χτυπάτε μετανάστες, δεν δέχεστε τους ξένους ανθρώπους, τους διαφορετικούς, μπαίνετε στις λαϊκές αγορές για να διώξετε και να δίνετε ως Χρυσή Αυγή. Δημιούργησε την εντύπωση πραγματικά ή και την πραγματικότητα ότι έχετε βασιστικές νοοτροπίες. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Αυτό το προφίλ προσπαθούν να παρουσιάσουν τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η γνώμη που είχαν για μας ήταν αυτή, αυτή που δείχνουν τα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, μεμονωμένα στιγμιότυπα από το Μελιγαλά, κάποια παιδιά που είχαν τεθεί με ίδιες στολές και κάνανε βήμα, το οποίο ήταν και αποτυχημένο, δεν ήταν ούτε καν σωστό στρατιωτικό βήμα. Οι φωτιές από τις εκδηλώσεις που γίνονται στις Θερμοπύλες για τον Λεωνίδα και προσπαθούσαν να περάσουν ένα προφίλ. Εμείς δεν είμαστε ούτε τραμπούκι, ούτε φασίστες, ούτε ναζιστές. Προσπαθούν να φορτώσουν στη Χρυσή Αυγή και τα εγκλήματα του Χίτλερ. Για όνομα Θεού. Όσοι μας γνωρίζουν, είσαι στα μέλος της Χρυσής Αυγής? Εγώ όχι. Δεν είμαι ούτε είμαι. Ακόμα δεν είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής. Είμαι ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή και είναι τιμή μου. 6 μήνες μετά τη δολοφονία του Γιώργου, μου έγινε μια πρόταση, εάν θέλω, να κατέβω σε ευρωεκλογές. Αρνήθηκα στην αρχή. Συζητώντας με τη γυναίκα μου, μου λέει, θέλω να το κάνεις, γιατί αυτό θα ήθελε και το παιδί μας. Λοιπόν, εμένα δεν με ψήφισε ο κόσμος γιατί ήξερε εμένα, ψήφισε τα δύο παλικάρια που χάθηκαν άδικα. Και σας πληροφορώ ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να βρεθούν οι δολοφόνοι ή ο δολοφόνος. Για μένα, πολύ περισσότερο από το να βρεθεί ο δολοφόνος, με ενδιαφέρει να βρεθούν ποιοι τους έβαλαν να κάνουν τη δολοφονία. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαν να φοβήσουν τον κόσμο όταν είδαν ότι η Χρυσή Αυγή τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ήταν 16 με 18%, πανικοβλήθηκαν και αφού με τις προφυλακίσεις δεν έγινε τίποτα αντίθετα, συσπηρώθηκε ο κόσμος στη Χρυσή Αυγή, κάνανε αυτό, αυτή την εγκληματική ενέργεια. Σκοτώσαν. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν κάνω σωστά, μπορεί να κάνω λάθος. Εσείς χάσατε ένα παιδί, τη ζωή σας ουσιαστικά, έτσι. Μόνο οι γονείς που χάνουν τα παιδιά του να το καταλάβουν, προφανώς αυτό που λέω. Αλλά είναι και ένα μήνυμα και υποθέτω ότι εσείς θα γίνεστε εξωφρενών ως ευρωβουλευτής και της Χρυσής Αυγής, εάν δείτε ή ακούσετε ότι κάποιοι της Χρυσής Αυγής μπορεί να χτύπησαν και να κινδυνεύει ένα άλλο παιδί, είτε αριστερό, είτε οποιαδήποτε παράταξη κεντρικής. Είμαστε ενάντια στη βία. Δεν θέλουμε τους λαθρομετανάστες, δεν θέλουμε στη χώρα μας. Αλλά δεν είμαστε αυτοί που, όπως λένε, βγαίνουμε τη νύχτα και πηγαίνουμε και χτυπάμε. Όταν λέτε δεν τους θέλετε, τι εννοείτε? Δεν τους θέλουν να γυρίσουν όλοι οι παράνομοι στις χώρες από εκεί που ήρθαν. Οι παππούδες σας και οι παππούδες μου και με έναν έρχονται στα σύνορα της χώρας, πετάνε διαβατήρια, πετάνε τα πάντα. Δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά άνθρωποι, πρόσφυγες που έχουν ανάγκη και προσπαθούν να σωθούν από τους πολέμους που είναι στις χώρες κτλ. Ή αν είναι κάποιοι φανατικοί τζιχαντιστές, οι οποίοι προσπαθούν να διεισδύσουν μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα που είχαμε στη Γαλλία. Επομένως, μιλάτε για είστε εναντίον της λαθρομετανάστευσης και όχι εναντίον των μεταναστών. Εναντίον της λαθρομετανάστευσης, ακριβώς. Για τους νόμους δεν έχουμε κάτι. Με την παράνομη μετανάστευση. Να κάνω ακόμα λίγο το σύνηγορο της άλλης πλευράς, διότι πρέπει και νομίζω δικαιολογημένα. Πολλοί, εγώ παρακαλώ, πάρα πολλοί από τους παππούδες μας ήταν και αυτοί παράνομοι. Δηλαδή τους συνάμβαναν στο Long Island και τους έβαζαν στη φυλακή για λίγο καιρό. Λόγω άλλων συνθηκών, βέβαια, ήθελαν και αυτοί εργατικό φτηνό, εργατικό δυναμικό τότε, τους άφηναν και μεγαλούργησαν αργότερα. Η διαφορά, ξέρετε ποια είναι, κύριε Μιλώνα, είναι το γεγονός ότι το επίσημο κράτος στην εποχή εκείνη, η Γερμανία αργότερα, προσεκάλεσε επισήμως αυτούς που πήγαν να πάνε εκεί. Τώρα, μεταξύ αυτών πήγαν και κάποιοι που δεν είχαν τα προβλεπόμενα χαρτιά, όπως είπατε και εσείς, συνελήφθησαν, διαπιστώθηκε ποιοι είναι και πήγαν. Και πήγαν εκεί όχι ως εισβολής, πήγαν και συνέβαλαν αποδεδειγμένα στην ανάπτυξη των χωρών εκείνων στις οποίες πήγαν. Άρα λοιπόν, μην συγχαίω με δύο ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, για μετανάστες, οι οποίοι ήσασταν παράνομα, λαθρέα στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι άλλο.
σχετικά με αυτό που λέγατε προηγουμένως, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, επειδή δεν έχουν επιχειρήματα πολιτικά να αντικρούσουν τον λόγο μας, ο οποίος είναι σαφής, καθαρός και ξεκάθαρος, προσπαθούν να μας δαιμονοποιήσουν. Μας κατηγορούν φασίστες. Φασισμός, ο φασίστα κατηγορούν οποιονδήποτε έχει ενδεχομένως αντίθετες απόψεις με αυτούς. Είναι ένας πολύ ευρύς όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει πάσαν νόσων, κυρίως πάσαν μαλακία, από την οποία διακατέχονται οι αντίπαλοι μας. Άρα λοιπόν. Σκεφτείτε για λίγο μια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί είστε στρατηγοί, ιδίως είστε στρατηγοί, και είμαι σίγουρος ότι πάνω απ' όλα είναι η ηθική πλευρά του ατόμου που θα πρέπει να διέπει και την κουλτούρα ενός στρατηγού, ενός αξιωματικού του στρατού, του ελληνικού στρατού ιδιαίτερα, πιστεύω. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά, τα γυναικόπαιδα, από επιτίδιους δουλέμπορους, σαφέστατα, τα οποία φτάνουν στην Ελλάδα μέσα από μια διαδικασία που πολλές φορές δεν ευθύνονται και οι οποίοι δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί ή ένα κομμάτι φαΐ για τα παιδιά τους. Και θα κρυφτούν και θα προσπαθήσουν να βρουν λύση. Κατά συνέπεια, μια άλλη διαδικασία και όχι το ξύλο ή θα τους βάλουν πίσω στις βάρκες να φύγουν. Κανείς δεν χτυπάει τώρα. Αυτά είναι κατασκευασμένα όλα που λένε. Λοιπόν, αν υπήρχε θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει αυτή τη, ούτε την άποψη, ούτε δηλαδή, την πολιτική. Δηλαδή, δηλαδή, πολιτεία να λάβει αυστηρότερα μέτρα και νομοθεσίες ελέγχου αυτής της χώρας. Να τηρήσει το Σύνταγμα. Να μην επιτρέπει να έρχονται στη χώρα. Ή όταν έρχονται παρανόμως, να τους στέλνει πάλι πίσω. Είναι απλά τα πράγματα. Δυστυχώς, η ανοχή την οποία επέδειξαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις για να μείνει στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Μα αφού εκεί πεινούν, δεν έχουν φαγητό. Ξέρετε, ανοίξατε ένα θέμα προηγουμένως, είπατε κάτι ότι γίνονται εκμεταλλευτές των δουλεύωρων. Τα 10.000 ευρώ που πληρώνουν για να έρθουν στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά λεφτά για τη χώρα τους. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν εκεί να ζουν άνετα. Γιατί όμως γίνεται αυτή η επιλογή να έρθουν στην Ελλάδα? Μήπως κάποιοι χρηματοδοτώντας τους να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς που έχουν για ισλαμοποίηση της Ευρώπης? Αυτό το έχετε σκεφτεί καθόλου? Εν τω μεταξύ, έχει προηγηθεί, συγχωρέστε με, νομίζω ότι ιστορικά είναι αποδεδειγμένο, δεκαετίες του 50 και 60 και 70, οι πολυεθνικές και το κεφάλαιο ήθελε φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Άλλωστε, η κυρία Μέρκελ πρόσφατα είπε ότι χάσαμε το παιχνίδι, τελείωσε η παγκόσμια, η νέα τάξη πραγματικών που παγκοσμιοποίησε. Χρειάζεται να βρούμε άλλες λύσεις και μάλλον τις βιώνουμε τώρα με την κατάρρευση του ανθρώπου. Παραπομένως το ανθρώπινο στοιχείο, επιτρέψτε μου ακόμα λίγο μόνο, γιατί είναι αυτό που σας κουβαλά. Κύριε Χριστούκα, θέλετε, μήπως είναι αφρικό. Εγώ να αφαιρθώ και να πω ότι τόσο το ΕΛΑΜ όσο και η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικά κόμματα. Αυτό που προτείνει για τη μετανάστευση είναι μια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα της μετανάστευσης, σαφώς ούτε με ξύλο ούτε με οποιαδήποτε άλλη χρήση βίας. Αυτό είναι το οποίο επιδιώκουμε να περάσουμε και μέσα από τα έδρανα της Ευρωβουλής. Και πολύ σύντομα και της Κυπριακής Βουλής. Άρα λοιπόν, το ότι συνέχεια μας κατηγορούν ότι θα λύσουμε το πρόβλημα των μεταναστών με το ξύλο, είναι απλά για να μας φορτώσουν μια συγκεκριμένη ταμπέλα. Είναι απλά για να λένε αυτοί είναι οι κακοί φασίστες, αυτοί είναι οι τραμπούκοι που χτυπούν τον κόσμο. Θέλω να αφαιρθώ όμως ότι έχουμε ξεκαθαρίσει. Μιλούμε πάντα για τους παράνομους μετανάστες. Όσους έχει ανάγκη η κυπριακή οικονομία και μπορεί να αντέξει, καλώς να έρθουν αν μπορούν να δουλέψουν. Οι υπόλοιποι, όσοι εισήλθαν σε αυτήν την χώρα παράνομα, δεν τηρούν την νομοθεσία. Δεν την τήρησαν αρχικά γιατί δεν πήγαν παράνομα. Αλλά επιχειρείται να λυθεί, συγγνώμη, από τη Βουλή, από την Ευρώπη. Και οι ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να παράξουν εργο οικεία. Και τις ξέρετε, συναγωνιζόμαστε. Δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος, οι χώρες του Νότου, η Ιταλία, που δεχόμαστε τα κύματα τεράστια. Υπάρχει μια προκλήμα. Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν πάρει πλέον συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα της μετανάστευσης. Αυτές οι χώρες οι οποίες δεν πράξουν απολύτως τίποτα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και γιατί έχουν υπογράψει. Αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, αλλά έχω μια ερώτηση να φύγει λίγο κοντά σας. Πάω λίγο στην οικονομία στην Ελλάδα. Έχουμε στην εξουσία ανεξάρτητους Έλληνες και ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρούονται ή δεν συγκρούονται, θα δούμε στην πορεία τελικά. Και υπάρχει, γίνεται μεγάλη συζήτηση για επιστροφή ακόμα και στην Δραχμή. Ήδη είδαμε και ένα ρεπορτάζ για την πιθανότητα να στερέψουν τα δημόσια ταμεία μέχρι το τέλος του άλλου μήνα. Σύγκρουση μεν με τους δανειστές, τους τοκογλύφους, τους σύγχρονους της Ευρώπης, αλλά από την άλλη θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή για να επιβιώσει ένας λαός. Υπάρχει άποψη από τη Χρυσή Αυγή για αυτό το θέμα. Είδατε τον Μιχαλουλιά από προχτές, δεν ήταν ιδιαίτερα επιθετικό με τον κύριο Τσίπρα σε αυτό. Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή προχτές, γιατί ήμασταν μέσα στην Ολομέλεια, δεν είπε τίποτα για τα μέτρα που προτίθεται να προτείνει στην Ευρώπη, στους δανειστές. Τίποτα απολύτως. Ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση με κορώνες και τα λοιπά μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Μιχαλουλιάκος το είπε καθαρά. Περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα πάρετε. Αν είναι μέτρα προς το συμφέρον της Ελλάδας θα τα στηρίξουμε.
Αν υπάρχει έντονη άποψη για κρατικοποίηση, είναι έντονη σύγκρουση Χρυσής Αυγής με τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων. Για εθνικούς και μονολόγους. Δεν υπάρχει τέτοια. Για το ξεπούλημα. Είμαστε εναντίον του ξεπουλήματος. Γιατί μέχρι τώρα όσα κρατικοποίησεις έχουν γίνει, έχει ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία. Μια εθνική κυβέρνηση, όπως έχει αποδειχθεί και από την ιστορία, δεν είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Αντιθέτως, είναι υπέρ και έρχεται ως αρρωγός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εξασφαλίζοντας κάποια ωφέλη, κάποια εχέγγυα, τα οποία δεν μπορεί να τις εγγυηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Άρα, όλο δηλαδή μπορεί να δούμε ότι η ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει η ΣΥΡΙΖΑ, εάν σε αυτούς τους τομείς. Όχι η ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πολιτικά, μας χωρίζει χάος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό το στραγγαλισμό που προσπαθεί να κάνει σε αυτή τη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας η Ευρώπη, εμείς θα μας βρει αντίθετους. Επομένως, όποια μέτρα της εθνικής προσπάθειας θα μπορούσε να ψηφίσετε μέτρα. Βεβαίως, όταν είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Το έχουμε καταστήσει σαφές αυτό το πράγμα. Φέρτε μέτρα υπέρ της Ελλάδος και εμείς θα ψηφίσουμε για μεταδίκηση. Και δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πήραν τα μέτρα κατά της Ρωσίας, κανείς δεν σκέφτηκε από τους Ελλαδίτες ευρωβουλευτές, γιατί οι Έλληνες είμαστε όλοι, τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτά τα μέτρα που ψηφίζανε. Μόνο οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής είπαν όχι στα μέτρα κατά της Ρωσίας. Και είδατε τι έγινε μετά με τα ροδάκινα, τις επιστροφές όταν έκανε το εμπάρκο η Ρωσία, με όλα τα παιχνίδια. Γιατί δυστυχώς τα άλλα τα κόμματα ακολουθούν τις πολιτικές ομάδες που έχουν ενταχθεί. Στο ΒΟΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, στο Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Και όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, τους φέρνουν έτοιμα στους φακέλους με το τι θα ψηφίσουν. Δεν ψηφίζουν προς το συμφέρον της χώρας, αλλά προς το συμφέρον της πολιτικής ομάδας που ανήκουν. Και αυτό είναι το λάθος. Θέλω μια τελευταία ερώτηση, ιδιαίτερα προς τους απόστρατους αξιωματικούς, τους στρατηγούς. Πολλά ρεπορτάζ που βλέπουμε από την Ελλάδα στην Κύπρο δείχνουν πολλά στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής να χρησιμοποιούν αυτή τη λογική της στρατηγικής πειθαρχίας, της στρατηγικής εκπαίδευσης, ακόμα και της χρήσης όπλων. Κάποτε μάλιστα έκανα σχόλιο, εγώ δεν ήξερα αν είναι από αυτό το παιχνίδι το paintball που παίζουμε και στην Κύπρο σε διαφορά. Προφανώς από αυτό, αλλά για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι τα μέλη? Όχι, δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, έτσι δεν εξηγηθούμε. Δεν εκπαιδεύουμε. Απλώς αυτά που έχουν πάρει τα. Ένας φάκελος, αν θυμάστε, στον. Μιλάτε για την Κύπρο και για τον φάκελο που πήραν τους Κυπριανούς. Και αποδείχτηκε τελικά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι απεικονίζονται στις φωτογραφίες έπαιζαν paintball και δεν ήταν καν Ελλαδίτες. Ναι, αλλά βλέπουμε καμιά φορά από την Ελλάδα. Είναι αυτά για αυτό έχει τα κανάλια. Κύπρο, έχει λεχθεί αυτό, αλλά δίνεται μια εικόνα. Είναι η προπαγάνδα που παίζεται από τα κανάλια. Καταρχάς, όταν έγιναν οι συλλήψεις οι πρώτες του αρχηγού και των βουλευτών, μιλήσαν για οπλοστάσιο της Χρυσής Αυγής. Ψάξανε τα πάντα. Και ο ίδιος ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Δένδιας παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει οπλοστάσιο. Άρα, όπως είναι όλη η υπόλοιπη λάσπη που πέφτει εναντίον των στελεχών, του αρχηγού, των βουλευτών και των στελεχών της Χρυσής Αυγής, είναι παρόμοια και αυτό το οποίο ρωτάτε τώρα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τον οπλισμό ή την εκπαίδευση πάνω στον οπλισμό ή τη στρατιωτική πειθαρχία. Και θα σας κάνω μια ερώτηση. Όταν μιλάμε για στρατιωτική πειθαρχία σε ένα κόμμα, τι έκανε ο Παπανδρέου εν πτήση όταν έδιωξε τον Υπουργό Οικονομικών, το ξέρετε αυτό τότε? Ποιον υπουργό οικονομικών? Ο καθηγητής ο. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Τον έδιωξε μέσα από το αεροπλάνο. Τι σημαίνει αυτό για ένα κόμμα δηλαδή? Σημαίνει στρατιωτική πειθαρχία? Είχε το Πασόκ τότε στρατιωτική πειθαρχία? Γιατί συγκρίνουμε ορισμένα πράγματα αυτά που μας συμφέρουν και όχι αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται ή που γίνονται? Διεκδικήσατε στην Κύπρο καθόλου? Εγώ είπα. Συγκριτήσατε? Βεβαίως. Διεκδικήσατε 35 μοίρες εργασίες κατά δόμο. Ποια περίοδο? 98-2000. 98-2000. Είδατε αλλαγές από τότε ή ξανά? Πολλές. Έχω ξανάρθει όταν ήμουν διεκδικητής ειδικών δυνάμεων για τον ίδιο λόγο να επισκεφτώ τη μοίρα και έχω δει πάρα πολλές αλλαγές προς το χειρότερο δυστυχώς. Αυτό είναι σίγουρο προς το χειρότερο, γενικότερα δηλαδή. Φαντάζομαι ότι πολλοί από τους στρατιώτες σας βλέπουν τώρα και θα χαίρονται, ενώ πάρα πολύ στην Κύπρο. Κύριε Χρήστο, να ολοκληρώσω, γιατί είδα στο διαδίκτυο κάπου στα σχολεία από παλιούς στρατιώτες σας. Υπάρχει κάποιες άλλες εκδηλώσεις του ΕΛΑΟΥ να πούμε κάτι, να κλείσουμε σιγά σιγά? Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, θα ξεκινήσουμε επαξιωματικές συνεδρώσεις. Ακριβώς. Έχουμε βάλει πλώρη για τις βουλευτικές του 2016. Θα ξεκινήσουμε τις επαξιωματικές συνεδρώσεις. Μιας και ο τηλεοπτικός χρόνος που μας δίνεται, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σχετικά μικρός, εξαιρούνται φυσικά. Όπου μικρός και μικρός και ιδιαίτερα είναι και ιδιαίτερες συνθήκες, τέλος πάντων, ναι. Η κυπριακή κοινωνία ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή από πάρα πολλά προβλήματα. Από το οικονομικό θέμα είναι το κύριο θέμα, είναι το εθνικό θέμα, είναι το θέμα των αξιογράφων, των τραπεζών, της διαπλοκής γενικότερα που βλέπουμε καθημερινά
και το αποτέλεσμα να μην διώκεται τελικά κανένα ούτε να τιμωρείται. Αυτό είναι μια ψηφοφορία που γίνεται στη συζήτηση τώρα, έτσι, μια πρώτη αντίδραση ή δεν το έχετε μελετήσει. Για το σημερινό, βέβαια. Ναι. Το έχουμε μελετήσει. Η άποψη του ΕΛΑΜ είναι καθαρή. Δεν είμαστε κατεθειμένοι να ξαναδούμε πρόσφυγες για χάρη των τραπεζών. Εάν τελικά καταλήξουμε στο ότι θα βγάζουμε ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους για να σωθούν τα τραπεζικά ιδρύματα, το ΕΛΑΜ θα βρεθεί απέναντί τους. Σας ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Φαντάζομαι θα επιστρέφετε. Κύριε Χριστού, να είστε καλά. Θα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Ανάβουν και τα αίματα σιγά σιγά στην Κύπρο. Εμείς το δοκιμάζουμε οι δημοσιογράφοι. Πάμε σε βουλευτικές εκλογές. Επομένως, το καταλαβαίνω. Θα χαρούμε αν θέλετε να σας προσκαλέσουμε και στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, για μια συνέντευξη εκεί στην καρδιά. Με την πρώτη που γίνονται τα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.